μας υποδέχεται και φιλοξενεί σήμερα στην πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει για το 2016 τον συγγραφέα κύριο Θοδωρή Δεύτο και το έργο του «Τραπεζούντα του Διαμάντη της Ανατολής». Την σημερινή μας συνάντηση θα τολμούσα να τη χαρακτηρίσω εστία αναδρομής, μνήμης και συγκίνησης, εμπλουτισμένη με την ιστορική γνώση, απαλλαγμένη από περιττούς εξοραϊσμούς, βάλσαμο στην νοσταλγία της ιστορικής πατρίδας. Ουσιαστική κατάθεση σε όσους διατηρούν μέσα τους μια ελάχιστη φλόγα νοσταλγικής διάθεσης, αλλά και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τα ονειρικά μονοπάτια της αντίπερα όχθης. Συνάντηση αφιερωμένη σε όλους τους αδικοχαμένους που μας χάρισαν ταυτότητα, συνείδηση, ύπαρξη, υπόσταση. Θεωρώ υποχρέωσή μου να δηλώσω ότι η διοργάνωση και η πραγματοποίηση της απόψινής εκδήλωσης δεν θα ήταν τόσο εύκολη χωρίς την καθοριστική υποστήριξη και συνδρομή των μελών του Συλλόγου Ξανθούλας Καυσιάδου Πέτροβλου, Γιάννη Αθανασιάδη και Χαράλαμπου Αντωνιάδη. Γι' αυτό τους είμαστε ευγνώμονες. Θεωρώ επίσης αυτονόητο να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου των Αργοναυτών προς όλους εσάς για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε και να μεταλαμβαδεύσουμε τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων ποδιακής καταγωγής. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί κανένα έργο μας. Γι' αυτό και σας ζητούμε να παραμείνετε δίπλα μας, να διαδραματίζετε ενεργό ρόλο στη δραστηριότητα του Συλλόγου μας και να γίνετε μέλη. Όλοι μαζί μπορούμε να παραμείνουμε ενωμένοι, να επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις μας προς την κατεύθυνση που μας υπέδειξαν οι πρόγονοί μας και να διατηρήσουμε την εθνική και πολιτιστική μας ταυτότητα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Ο δρόμος για το βιβλίο. Συγγνώμη, επειδή είμαι αλλεργικός, μπορώ να πάρω το λουλούδι και να το μετακινήσω. Συγγνώμη, Έτσι, να σας βλέπω και καλύτερα. Ο δρόμος για το βιβλίο, με μορφικές εναλλαγές, ξεκινά από το σπίτι μας, περνά από το σχολείο, το βιβλιοπωλείο, τις βιβλιοθήκες, τις εκθέσεις βιβλίων, τον τοίχο, την τηλεόραση και καταλήγει πάλι στο σπίτι μας. Αλλά είναι κοινή διαπίστωση ότι οι νεοέλληνες δεν έχουν αρμονική σχέση με το βιβλίο. Αδιάψευστη και ανησυχητική πραγματικότητα. Οι γονείς, δυστυχώς, πολύ λίγο εστιάζουν στη λογοτεχνική αγωγή των παιδιών τους. Είναι συχνά σε πλήρη αδυναμία να επιλέξουν οι ίδιοι κατάλληλα βιβλία για τον εαυτό τους και όσον αφορά στα παιδιά τους, περιορίζονται στην αυστηρή επιταγή «διάβασε». Λησμονούν ότι ένα σωστά οργανωμένο οικογενειακό περιβάλλον με γονείς που διαβάζουν αποτελεί πρότυπο για φιλαναγνωσία. Η εκπαιδευτική εξάλλου, μολονότι όλοι συμφωνούν ότι ένα καλό βιβλίο αναβαθμίζει την πνευματικότητα, μορφώνει, ψυχαγωγεί, ευαισθητοποιεί, δίνει λύσεις στα προβλήματα, καλύπτει τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Άλλοτε υπό την πίεση του όμπου της διδακταίας ύλη, άλλοτε από άγνοια, δυσκολεύονται να συνδέσουν το σχολικό με το εξωσχολικό βιβλίο σε μια δημιουργική και παραγωγική συμπόρευση. Τα βιβλιοπωλεία πάλι, όσο άρτια εξοπλισμένα κι αν είναι, σπανίως διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με αναγνωστήριο ή σαλονάκι για διευκόλυνση των αναγνωστών. Οι εκθέσεις βιβλίων διακρίνονται από το στοιχείο του περιστασιακού και η επίδρασή τους είναι ολιγόρη ή ολιγοήμερη. Πολύτιμο συμπαραστάτης αναμφίβολα η βιβλιοθήκη, δημόσια, ιδιωτική, κινητή, σχολική, που με το δανειστικό της τμήμα καταξιώνει τον άνθρωπο σε επαρκή αναγνώστη. Πόσες όμως βιβλιοθήκες υπάρχουν? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρούνται περισσότερο αντίπαλοι μελέτης του βιβλίου, ενώ θα μπορούσαν με προβολή επιτυχημένων συστημάτων να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα που επικρατεί σήμερα. Απεσιοδοξία. Με συντηρία θα μου πείτε και δεν μου ταιριάζει καθόλου. Απλές διαπιστώσεις είναι. Το βράδυ έγιναν οι προκλητικές δηλώσεις και την Τρίτη το πρωί ο εκδοτικός οίκος ανακοίνωσε την κυκλοφορία του. Επίκαιρο το κάνει η παραδειγματική δύναμη των ηρώων που μας δίνει κουράγιο στις δυσκολίες μας, μας οπλίζει με ηθικές αρχές, μας διδάσκει τον αλτρουισμό, την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη, τη θρησκευτική πίστη μέσα στη δίνη της αλωτρίωσης που από προσανατολισμού και των χαλεπών καιρών που διανύουμε ως άτομα και ως χώρα. Επίκαιρο το κάνει η ψυχή της μάνας, η οποία δεν παραιτήθηκε ποτέ από το όνειρο. Και άλλοτε με καρτερικότητα, άλλοτε με δυναμισμό,
πότε με ματωμένη καρδιά μπροστά στο αδιέξοδο, πότε με αναπτυρωμένη ελπίδα στο παραμικρό στοιχείο, έφτασε μέχρι το οριστικό τέλος. Επίκαιρο το κάνει το μεγαλείο της ψυχής της πόντιας γιαγιάς, η οποία στηρίζει με δύναμη, υπομονή, επιμονή, αποφασιστικότητα την οικογένεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό το μεγαλείο ψυχής που ορθώνεται μπροστά μας δεν έχει να κάνει με τη σωματική ρόμη ή την ηλικία. Στο μεταξύ, ένας γιατρός πλησίασε. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Έπιασε το χέρι της γιαγιάς, σπήρε το σφιγμό, κοίταξε τα χαρτιά για ενημέρωση και ύστερα κάρφωσε το βλέμμα του στο πρόσωπο της θεοφωνίας. Του έκαναν εντύπωση τα πολύ εκφραστικά της μάτια, τα οποία παρά το προχωρημένο της ηλικίας της, σπιθοβολούσαν, ήταν γεμάτα απορίες, οι οποίες δεν άρχισαν να εκφραστούν. Λοιπόν, γιατρέ, πότε θα δούμε από εδώ μέσα? Σε λίγες ημέρες, απάντησε εκείνος, σε άπιστα τουρκικά. Είσαι Τούρκος? Ήμουν Τούρκος, μέχρι πριν λίγο καιρό. Μέχρι που διαπίστωσα ότι οι ρίζες μου είναι ελληνικές. Από πού είσαι και μου? Από την Τραπεζούντα. Από την Τραπεζούντα. Η θεοφρονία προσπάθησε να ανασηκωθεί και με τη βοήθεια των συνομιλητών της κάθισε. Από ποια ρίζα, γέ μου, βαστά η σκούφια σου? Ο γιατρός σήκωσε το βλέμμα του και κοίταξε την Βινίτσα. Ήθελε και τη δική της συγκατάθεση πριν κάνει το επόμενο βήμα. Εκείνη του έκλεισε το μάτι και κούνησε το κεφάλι της, θέλοντας να τον προτρέψει να συνεχίσει. Ο γιατρός δεν δίλιασε. Κοίταξε τη θεοφρονία βαθιά στα μάτια και επιρώτησε. Γιαγιά, θέλει να σου πω ένα παραμύθι? Συνήθως, γέ μου, τα παραμύθια τα λένε οι γιαγιάδες στα παιδιά. Όχι τα παιδιά στις γιαγιάδες. Αλλά αν το θέλεις τόσο πολύ, σ' ακούω. Μια φορά και έναν καιρό, στην Τραπεζούντα, ζούσε ένας βασιλιάς. Ο βασιλιάς αυτός είχε πολλά παιδιά και περισσότερα εγγόνια, τα οποία τον έκαναν ευτυχισμένο. Περνούσαν όλοι τους τόσο καλά, έτσι που οι συχνές επιθέσεις που δεχόταν τον βασίλειό του δεν τον προβλημάτισαν καθόλου. Όμως μια μέρα μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, και τότε αναγκάστηκε όλη η οικογένεια να εγκαταλείψει το βασίλειο. Έτρεχαν πανικόβλητοι από εδώ και από εκεί, όπως καταφέρουν να σωθούν. Μέσα στον πανικό που τους προκάλεσε ο φόβος, η οικογένεια του βασιλιά σκορπίστηκε. Άλλοι πρόλαβαν και βγήκαν στα καράβια. Άλλοι προσπαθούσαν να κρυφτούν και άλλοι να σώσουν τα ανήλικα της οικογένειας. Δεν τα κατάφεραν όλοι. Μερικοί έμειναν πίσω. Η οικογένεια του βασιλιά σκορπίστηκε. Διάβασα πολύ για να είμαι ειλικρινής, για να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί εγώ όντως υπηρώτης. Δεν μπορώ να. Δεν είχα την ψυχολογία των ποντίων, δεν ήμουν στην ιδιοσυγκρασία, δεν είμαι από τη ρίζα σας. Αλλά χαίρομαι πολύ όταν σε παρουσιάσεις και χθες την έξω λες Θεσσαλονίκης, ο κ. Αποστολίδης το είπε και άλλοι το έχουν πει, ότι μέσα το βιβλίο αυτό έχω καταφέρει να μπω στην ψυχολογία και στην ψυχοσύνθεση των ποντίων. Λοιπόν, αλλά συγχρόνως, εκτός από τα βιβλία που διάβασα, σάρανα και το διαδίκτυο να βρω αφηγήσεις από πρώτο χέρι από την πρώτη γενιά των ποντίων. Βρήκα μια ιστορία που είναι η ιστορία της Πινίτσας, δηλαδή της μάνας που αφήνει το παιδί στον Τούρκο υπηρέτη. Αυτό ήταν ένα φυτίλι, γιατί είχα ήδη το ιστορικό πλαίσιο, είχα το υλικό, είχα κάνει τη μελέτη μου και τώρα είχα ανακαλύψει το σπίρτο που θα άναβε τη φλόγα της συγγραφικής μου αδημονίας. Έτσι ξεκίνησε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, ένα βιβλίο που βασίζεται, όταν γράφεις ένα ιστορικό μυθιστόρημα, πρέπει να πω, πρέπει πρώτα να ξεκινάς από τη μελέτη της ιστορίας. Να πατάς καλά στο ιστορικό πλαίσιο, γιατί μπορεί πάρα πολύ εύκολο να γίνεις ρεζίλ. Αν δεν πατάς γερά στην ιστορία, αν δεν μελετήσεις καλά την ιστορία. Έτσι λοιπόν, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και στους ήρωες, έπλεξα τη δική μου ιστορία, έχτισα τη δική μου τραπεζούντα με το φροντιστήριο, το χαμάμ, την Αγία Σοφιά της και τις άλλες εκκλησίες, τα καλτερίνια της, το λιμανάκι της Δαφνούντας, τον λόφο του Πολ Στεπέ και άλλο. Προσπάθησα να σεβαστώ την εθνική και την ιστορική μνήμη, γιατί είναι άνοικο σήμερα, σχεδόν μετά από έναν αιώνα, μετά από τόσες προσπάθειες των ποντιακών σωματείων, εμείς οι ίδιοι να αμφισβητούμε αυτά
που και ο εχθρός, και δεν λέω ο αντίπαλος, λέω ο εχθρός, αμφισβητεί. Είναι τουλάχιστον άδικο, αν όχι ασεβές, να μην σεβόμαστε, να μην υποκρινόμαστε μπροστά στις 353.000 ελληνικές ψυχές που άφησαν εκεί τα κόκαλά τους, που πόντισαν τα ιερά χώματα του πόντου με το αίμα τους, για να θυμίζουν σε εμάς τι είχαμε, τι χάσαμε, αλλά κυρίως γιατί το χάσαμε.